Είμαι ώρα για διαφημίσεις, αλλά λιγάκι θα ήθελα έτσι λίγο να δω εικόνα. Για να περάσουμε λοιπόν, να δούμε με τι θα επανέλθουμε μετά από τις διαφημίσεις. Γιατί πρέπει να διακόψω τώρα για άλλη μια φορά. Δώστε μου εικόνα. Από ό,τι βλέπετε, βρίσκονται σε στούντιο. Τώρα έχουν πιάσει ψηλή κουβέντα. Δεν ξέρουν ότι τους βλέπουμε. Είναι η Μαρινέλα και ο Κώστας Χατζής. Αν έχω και κανένα τυχερό να μας πούν και κανένα τραγούδι, μπορεί και να σηκωθώ επάνω και να αρχίζω να ουρλιάζω. Μαρινέλα μου αγαπημένη! Μουα, 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 μουα. Σου στέλνω χιλιάδες φιλιά! Ελένη γλυκιά μου! Ότι τι θα μου είχες κάνει τέτοιο δώρο λίγο πριν κλείσει η σεζόν, δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν μου το είπε η Βένια. Δεν το πίστευα. Περίμενα ότι θα τελείωνε την εκπομπή σου με μένα, φαίνεται. Μα πόσο. Τους έλεγα στα παιδιά, λέω δεν μπορεί. Λέω κάποιο άλλο σα πήρε, σα κάνει φάρσα. Την έχω τρελάνει τη γυναίκα. Όποτε τη βλέπω, τη λέω έλα, βρε Μαρινέλα. Έλα, μια φορά να τα πούμε τηλεοπτικά. Τα λέμε τόσο ωραία εκτός πλατό. Περνάμε τόσο υπέροχα. Δεν βγαίνω εγώ στην τηλεόραση. Δεν κάνω εγώ τέτοια. Δεν θέλω. Οπότε τώρα, και μάλιστα με διπλό δώρο, με Κώστα Χατζή που δεν τα έχω πει και ποτέ από κοντά. Μόνο την υπέροχη φωνή του μέσα από τα απίθανα, καταπληκτικά τραγούδια του έχω τη χαρά να έχω ακούσει. Αλλά ποτέ τον ίδιο από κοντά. Για σένα τα λέει αυτά η Ελένη. Ελένη μου, εγώ συμβαίνει ότι δεν μπορώ. Δεν σε ακούω καλά. Ίσως το έχουν κάνει επίτηδες εδώ. Να μην σε ακούω. Ή επειδή είμαι τώρα, έχω κάποια ηλικία. Είμαι 51 στα 50. Και σκέπτομαι σε δύο χρόνια, λόγω τιμής, θα είμαι ακριβώς 51 και δεν ακούω τόσο καλά. Σοβαρός. Of course. Πώς τα καταφέρνεις όταν θέλεις, γίνεσαι κουφός ξαφνικά. δεν ακούει και τίποτα, κατάλαβες. Κορίτσι μου, καλά είσαι. Είμαι μια χαρά και πραγματικά χίλια ευχαριστώ για αυτό το σημερινό δώρο. Πολύ χαίρομαι. Άκουσε αυτά που σου έλεγα κάθε φορά, ότι δεν βγαίνω την τηλεόραση, δεν μ' αρέσει. Είναι αλήθεια. Και τώρα ξέρεις τι αμηχανία νιώθω. Τρέμουν τα χέρια μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Αλήθεια σου λέω, ναι. Ίσως πόσο καιρό έχεις να βγεις. Εγώ πάρα πολύ καιρό, σχεδόν ούτε ξέρω πόσα χρόνια. Εγώ είμαι μαϊντανός. Βγαίνω συχνά.